Πάμε στο άλλο θέμα που σας είπα τώρα. Μας περιμένει ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλό μεσημέρι και στους φίλους τηλεθεατές. Να σας ρωτήσω, θα έχουμε και άλλο χρώμα ρεύματος τιμολογίου? Δεν νομίζω ότι θα έχουμε άλλο χρώμα. Το τελευταίο τιμολόγιο, αυτό το υβριδικό, το μεικτό ας το πούμε, που είναι ένα τμήμα σταθερό και ένα τμήμα κειμενόμενο, θα ενταχθεί μάλλον σε κάποια από τα, υπάρχοντα. Ήδη υπάρχοντα, ναι. Ή στο κίτρινο ή στο μπλε. Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή, αν ενταχθεί ας πούμε στο μπλε, θα μειωθεί η διάρκεια που παραμονής στο πρόγραμμα. Ήδη, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα μεταξύ ρυθμιστικής αρχής ενέργειας της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά και του Υπουργείου Ενέργειας, όπου ο κύριος Κυλακάκης είπε ότι ό,τι εξυπηρετεί τον καταναλωτή και είναι προς όφελός του, βεβαίως εδώ είμαστε να το αναθεωρήσουμε, διότι ο κώδικας ηλεκτρικής προμήθειας δεν γράφτηκε σε πέτρα, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε να λάβουμε υπόψη και τα μεικτά τιμολόγια. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, σας παρακαλώ, βρισκόμαστε προς το τέλος του πρώτου μήνα εφαρμογής των νέων τιμολογίων. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το πράγμα? Λοιπόν, καταρχήν βλέπουμε ότι συνεχίζει να υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας και, και στο φυσικό αέριο και στο πετρέλαιο, αλλά και στην ηλεκτρική μεγαβατόρα. Θα κλείσει ο Ιανουάριος, από ό,τι φαίνεται, η τιμή εκαθάρισης του Ιανουαρίου κάτω από τα 100 ευρώ η μεγαβατόρα. Αν σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο ήταν πάνω από τα 100, ήταν 102,22. Μάλιστα. Που σημαίνει ότι θα έχουμε έναν δεύτερο γύρο εκτόσεων στις τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας και νομίζω ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει ακόμα περισσότερο, διότι τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, κάποιες εταιρείες δώσαν υψηλές τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας, με αποτέλεσμα να χάσουν ένα σημαντικό ποσοστό των πελατών τους και τώρα είναι λογικό να θέλουν να τους επαναφέρουν. Να τους επαναφέρουν, ναι. Άρα, να σας ρωτήσω κάτι, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές και πρώτης εφαρμογής του μέτρου και μετά. Τελικά λειτουργήσε αυτό που λέμε, που έλεγε η κυβέρνηση, ότι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, θα γίνουν προσφορές προς όφελος των καταναλωτών? Λειτουργήσε μέχρι τώρα, λέτε αυτό? Απόλυτα. Μακάρι όπως λειτουργήσε ο ανταγωνισμός στην ενέργεια να λειτουργούσε και σε άλλα πράγματα, όπως π.χ. στα βρεφικά γάλατα. Ναι, ένα παράδειγμα τελευταίο, καλά κάνετε και το λέτε. Ναι, λέω ας πούμε. Είναι λογικό όταν πλέον όλοι οι πάροχοι αναγκάζονται να δημοσιεύσουν τα τιμολόγια τους της χρέωσης της κιλοβατόρας σε έναν συγκριτικό πίνακα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας που υπάρχει πλήρη διαφάνεια, καταλαβαίνετε ότι ο καταναλωτής έχει ένα μέτρο σύγκρισης και αυτό οθεί τον πάροχο να μην κρύβεται και ούτε να βάζει αστερίσκους και υποαστερίσκους, σημειώσεις και υποσημειώσεις. Από εδώ τα πράγματα είναι πιο διαφανή, άρα λειτουργεί και καλύτερα ο ανταγωνισμός. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η νέα τιμολογιακή πολιτική. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, πώς έχουν κατανεμηθεί τώρα ο κόσμος? Πιο πολύ είναι, νομίζω, πλησφύρα στο πράσινο, λιγότερο... Γύρω στο 80% περίπου έχουν μετακινηθεί στο πράσινο, όχι όμως από συνειδητή επιλογή. Αυτό πήγα να πω, ότι όσοι δεν κάναμε τίποτα, πήγαμε στο πράσινο. Αυτό λέω, δεν επιλέξαμε το πράσινο. Αυτό, ναι. Και το υπόλοιπο 20% έχει πάει σε κίτρινο και σε μπλε. Κυρίως σε μπλε ένα 15% και λιγότερο σε 10% στο κίτρινο. Νομίζω ότι τον Φεβρουάριο, ναι, που θα έχουν καλύτερη εικόνα και θα έχουν οι καταναλωτές ενημερωθεί καλύτερα και από τους παρόχους αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω θα γίνει πιο συνειδητή επιλογή του χρώματος τιμολογίου ανάλογα με το ενεργειακό προφίλ του καθενός μας. Ξέρετε, όλα τα χρώματα δεν κάνουν για όλους. Όχι, εννοείται. Έχει να κάνει με το πόσο ρεύμα καταναλώνεις, τι χρειάζεσαι. Αν θέλεις να αναλάβεις ένα υψηλό ρίσκο ή ένα χαμηλό ρίσκο. Ακριβώς. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα παίξουν ρόλο. Άρα εκτιμάτε ότι το Φεβρουάριο θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά? Ναι, εγώ πιστεύω ότι το 14,9 που ήταν στο μπλε τιμολόγιο από έναν πάροχο, αυτό θα κατέβει ίσως και 2 με 2,5 λεπτά προς τα κάτω, διότι η εταιρεία αυτή που είπαμε προηγουμένως με το 12,3 θα αναγκάσει, θα υποχρεώσει και τις υπόλοιπες εταιρείες να κατεβάσουν τις τιμές τους είτε στο πράσινο είτε ακόμα και στο μπλε.
Τώρα, η διαδικασία για να αλλάξουμε χρώμα το Φεβρουάριο, πότε πρέπει να γίνει και πώς γίνεται, κύριε Χριστόδουλε? Άκουσα που είπε ο κύριος Κυλακάκης, μάλλον συγκεκριμένο ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, ότι θα μπορούμε από 1η Φεβρουαρίου στα κινητά μας να κατεβάσουμε την εφαρμογή, το wallet, από το gov.gr και θα μπορούμε με ένα SMS, χωρίς διαδικασίες, υποβολή... Με ένα απλό SMS δηλαδή, αν έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή. Ναι, ναι, αν έχουμε κατεβάσει την εφαρμογή. Άρα νομίζω ότι αν γίνει αυτό, θα μας παίρνει πολύ μικρό χρόνο. Μάλιστα. Μιλάμε ούτε θα είναι πολύ πιο εύκολο. Μπορούμε να κάνουμε... Πολύ ναι, πιο μακάρι, εύκολο. Πιστεύω να... Ναι. Και τώρα... Αυτό θα εξυπηρετήσει αρκετά. Και κάτι τελευταίο. Πότε θα σταματήσουν οι έναντι λογαριασμοί και θα έχουμε μόνο εκαθαριστικούς? Τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου. Άρα μέχρι και Ιούνιο δηλαδή. Μέχρι τέλη Ιουνίου θα έχουμε το ισχύον σύστημα, δηλαδή... Έναντι και καθαριστικούς, ναι. Διότι δεν είναι έτοιμος ο μηχανισμός της μηνύας κατά μένα. Από Ιούλιο θα έχουμε μόνο καθαριστικό. Ναι, μόνο καθαριστικό, εξοφλητικό δηλαδή. Ναι, αυτό, και ναι. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι έρχεται τώρα μια νομοθετική ρύθμιση αυτές τις μέρες, που αλλάζουν τα θέματα του ενεργειακού τουρισμού. Δηλαδή μέχρι σήμερα μπορείς να μετακινηθεί ένας καταναλωτής από έναν πάροχο σε έναν άλλον και από έναν άλλον σε έναν παράλλο, χωρίς να έχει εξοφλήσει τις οφειλές του στον προηγούμενο. Τώρα μπαίνει ένα φρένο, αυτή η μετακίνηση θα μπορεί να γίνει μέχρι δύο το πολύ παρόχους. Και εφόσον δεν χρωστάς. Εφόσον δεν χρωστάς, ναι. Διότι θα ανοίξει μια πλατφόρμα όπου εκεί θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα των καταναλωτών. Τηρεσίας, κύριε Χριστοδουλίδη. Τηρεσίας. Η πλατφόρμα Θαλίστα λέγεται, όπου θα μπορεί ο κάθε ένας πάροχος να έχει πρόσβαση στο προφίλ του κάθε καταναλωτή. Μάλιστα. Και να βλέπει και... τι γίνεται, ναι, και πώς πάνε τα πράγματα. Μάλιστα. Γίνεται, ναι, ναι, σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Λοιπόν,